με τη σημερινή μας τάση εργασίας και την εκδήλωση στο μνημείο του νεκρού μεταλλεργάτη, τιμάμε και φέτος τους αγώνες της εργατικής τάξης, τις θυσίες χιλιάδων εργατών που έδωσαν το αίμα τους στον δρόμο της απελευθέρωσης εργατικής τάξης από τα δεσμά της εκμετάλλευσης. Συνεχίζουμε από εκεί που ξεκίνησαν οι εργάτες του Σικάγο την Πρωτομαγιά του 1886, στον αγώνα για να κατακτήσουν το 8ωρο. Οι καπνεργάτες Θεσσαλονίκης το 1936, οι 200 εκτελεσμένοι κομμουνιστές της Κεσαριανής Πρωτομαγιάς του 1944 και κάθε Πρωτομαγιάς έως σήμερα που αποτελεί μέρα σύμβολο για τα δίκαια μας, το δίκαιο της εργατικής τάξης, και η φετινή Πρωτομαγιά μας βρίσκει στο μέσο ενός ακόμα μεγάλου υπεραλιστικού πολέμου που ξεκίνησε στην Ουκρανία, που συγκρούονται οι μεγαλύτερες δυνάμεις του πλανήτη, στέλνοντας στον τάφο χιλιάδες λαού για το μοίρασμα των κερδών των επιχειρήσεων, για το ξαναμοίρασμα και την αλλαγή των συνόρων του πλανήτη. Μας βρίσκει στο μέσο μιας νέας επίθεσης των κυβερνήσεων σε όλο τον κόσμο απέναντι στη ζωή και τα δικαιώματα των εργαζόμενων και στο δικαίωμά τους να οργανώνονται στα συνδικάτα, να αγωνίζονται, να απεργούν. Στον εορτασμό και της φετινής Πρωτομαγιάς με τον τρόπο που της αξίζει, αγωνιστικά, διεκδικητικά, τιμώντας τους νεκρούς μας, τους νεκρούς της τάξης μας, βρίσκεται η μόνη ελπίδα στο μαύρο μέλλον που κατά τα άλλα διαγράφεται για εμάς και τα παιδιά μας. Οι υπεριαλιστές σκορπούν τη δυστυχία, δολοφονούν για μία ακόμη φορά τους λαούς για τα κέρδη τους, όπως γίνεται και αυτή τη στιγμή που μιλάμε με τη δολοφονική εισβολή της Ρωσίας στο έδαφος της Ουκρανίας, που δεν είναι συνάδελφοι και κεραυνός στην εθρία, δεν ήρθε ξαφνικά. Όσες και όποιες προφάσεις και αν κάθε φορά βρίσκουν, γνωρίζουμε πολύ καλά πια ότι οι αιτίες που οδηγούν σε νέους πολέμους είναι ο έλεγχος των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των πετρελαίων, του φυσικού αερίου και των δρόμων μεταφοράς τους, ο αδυσόπιστος ανταγωνισμός μεταξύ της Αμερικής, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ρωσίας και της Κίνας. Ο πόλεμος αποτελεί διέξοδο για αυτούς όταν δεν μπορούν να τα βρουν στα τραπέζια που κουβεντιάζουν, και είναι η συνέχιση της πολιτικής που έχουμε κάθε μέρα που μας κόβουν μισθούς και δικαιώματα κτλ.